Γεια σας φίλοι και φίλες του Fit The Beast. Είμαι ο Leona.gr και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο μαζί μου. Και θα ξεκινήσουμε στα γρήγορα. Για όσους κατεβάσανε τον κόσμο, είδαν ότι έχω κάνει κάποιες αλλαγές εδώ πέρα λίγο πριν το ανεβάσω. Με το που τελειώσαμε έβαλα κάποια κάδρα εδώ πέρα και έχω βάλει και το φιλεράκι μας εδώ πέρα μέσα. Επίσης μετέφερα τα πράγματα και το κρεβάτι από εκεί πέρα που ήταν. Έχω αφήσει την πινακίδα εδώ μέσα σε αυτό το ωραίο το δωματιάκι με τα κρεβάτια και τα μπαόλα τα οποία είναι άδεια αυτή τη στιγμή. Και επίσης όλα μου τα πράγματα βρίσκονται εδώ μέσα. Θα σπάσω προς το παρόν το κάδρο και θα πάρω τα αντικείμενα που χρειάζομαι προς το παρόν. Λοιπόν, σε αυτό το επεισόδιο δεν ασχοληθούμε με τα μαγικά δεν ασχοληθούμε με τα μαγικά που ασχοληθήκαμε την προηγούμενη φορά, αλλά θα κάνουμε άλλου είδους μαγικά. Θα ταξιδέψουμε σε διαφορετικές διαστάσεις. Θα ασχοληθούμε με ένα mod που λέγεται Mistcraft και το οποίο μας επιτρέπει να ταξιδεύουμε σε διάφορες διαστάσεις, και αυτές οι διαστάσεις περιέχουν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, καινούργια πράγματα. Και ας ξεκινήσουμε λίγο στα γρήγορα. Είχαμε φτιάξει μπόλικα βιβλία την προηγούμενη φορά, πάρουμε θα φτιάξουμε λίγα ακόμα. Θα χρειαστούμε οπωσδήποτε μπόλικα φτερά. Για να δω. Δεν βλέπω φτερά εδώ όμως και με ανησυχεί. Λοιπόν, δώστε μου 2 λεπτάκια να πάω να φέρω κάμποσα φτερά και επιστρέφω αμέσως μετά. Και βρήκαμε μερικά κοτόπουλα εδώ. Και έχουμε μόνο ένα φτερό. Και για να δούμε λίγο. Και στη στιγμή θα πρέπει να βρούμε τρόπο να πολλαπλασιάζουμε τα κοτόπουλά μας. Μάλλον όχι να βρούμε τρόπο, να κάνουμε μια μικρή φάρμα. Αλλά προς το παρόν δεν θα ασχοληθώ με αυτό. Λοιπόν, να πω λίγα πράγματα για το Mistcraft. Στο Mistcraft δεν προσθέτει πολλά αντικείμενα, αλλά προσθέτει αυτές τις διαστάσεις που σας είπα. Δεν υπάρχει όριο στην ουσία στο πόσες διαστάσεις μπορείτε να φτιάξετε. Να πω για όσους ταξίδεψαν σε διαστάσεις πριν από αυτό το επεισόδιο, πριν δείτε αυτό το επεισόδιο, βασικά πριν μια εβδομάδα, να πω το γιατί το αναφέρω αυτό. Πριν μια εβδομάδα έγινε update στο modpack του Direwolf και προσθέθηκε ένα ακόμη mod το οποίο χρησιμοποιεί τη διάσταση με το νούμερο 7. Αν έχετε ταξιδέψει σε διαστάσεις και έχετε ταξιδέψει στο έτος 7 και προσπαθήσετε να μπείτε σε εκείνη τη διάσταση την καινούργια που αναφέρω, στο καινούργιο το mod, θα έχετε πρόβλημα. Οπότε το μόνο που μπορείτε να κάνετε αυτή τη στιγμή είναι να μπείτε στο αρχείο του save σας και να σβήσετε το έτος 7 τελείως, και από εκεί πέρα δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Σε περίπτωση που δεν έχετε ταξιδέψει σε έτη και θα ξεκινήσετε τώρα μαζί μου, δεν έχετε κανένα πρόβλημα, αγνοήστε ό,τι είπα τα τελευταία 30 δεύτερα, ένα λεπτό. Τέλος πάντων, τώρα που έχουμε τα φτερά μας, ας προχωρήσουμε και ας φτιάξουμε μερικά πράγματα. Τώρα, πού θέλω να βάλω το... Για σκεφτώ εδώ πέρα τώρα. Εδώ μεσύ, όχι. Λοιπόν, σκέφτομαι τώρα... Μάλλον θα το βάλω εδώ πίσω από το γραφείο μας. Φαίνεται καλό σημείο.
ή όχι. Ναι, μια χαρά σημείο φαίνεται. Οπότε εδώ ακριβώς. Έχει σημασία το που θα στέκομαι, γιατί την ώρα που θα δημιουργήσω αυτό εδώ το βιβλίο που λέγεται Linking Book, αυτό το βιβλίο εδώ αποθηκεύει τρία πράγματα. Τη διάσταση στην οποία βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, τις διαστάσεις που είμαι, το χ, το ψ, και ένα τελευταίο είναι η κατεύθυνση στην οποία κοιτάω. Οπότε ας φτιάξουμε το βιβλίο ενώ κοιτάμε προς τα εκεί και ωραία. Λοιπόν, τώρα αν πατήσετε δεξί κλικ με το βιβλίο αυτό που φτιάξαμε και το έχετε στο χέρι σας, πατήστε δεξί κλικ, θα δείτε αυτό εδώ πέρα, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μας χρησιμεύει σε τίποτα. Ας πάμε λίγο να φτιάξουμε και το άλλο αντικείμενο που θα χρειαστούμε. Πάντα κουβαλάτε ένα linking book μαζί σας όταν ταξιδεύετε σε άλλες διαστάσεις. Το επόμενο που θα φτιάξουμε είναι το descriptive book. Αυτό είναι το βιβλίο που θα μας επιτρέψει να ταξιδέψουμε σε άλλο έτος. Αν πάω από πάνω του θα δείτε ότι γράφει age 2, είναι το έτος 2. Στην ουσία ονομάζει τις διαστάσεις με τους αριθμούς. Και αν φτιάξουμε κι άλλα, εδώ θα δείτε ότι αυτό θα είναι το 3 και πάει λέγοντας, και θα λείπει το 7, διότι το 7 είναι πιασμένο από άλλο mod. Λοιπόν, έχω φτιάξει 2 αυτή τη στιγμή, το ένα αυτό βάλουμε λίγο στην άκρη. Τι άλλο ήθελα να πω? Ναι. Θα χρειαστούμε επίσης μερικά ξύλα και μερικά sticks. Αν θυμάμαι καλά, η συνταγή είναι κάπως έτσι. Και όχι, δεν θυμάμαι καλά. Οπότε ας πάμε και ας δούμε τη συνταγή από εδώ κατευθείαν. Είναι αυτό εδώ, το bookstand. Είναι πολύ πιο απλά. Θυμόμουν την παλιά συνταγή και αυτή τη θυμόμουν λάθος, δεν πειράζει. Οπότε ναι, πολύ πιο εύκολα τα πράγματα βάζοντας απλά έτσι. Λοιπόν, 8, δεν μπορώ να φτιάξω τους άλλους παραπάνω. Λοιπόν, και για να δούμε πού θα βάλουμε τα βιβλία μας. Για να δούμε, θα μπορούσαμε να τα βάλουμε κάπου. Ας τα βάλουμε για τώρα προς το παρόν τουλάχιστον εδώ. Αυτό εδώ στην ουσία κρατάει το βιβλίο σας. Θα σας δείξω βασικά. Σε περίπτωση που πετάξετε ένα, βασικά με το που θα ταξιδέψουμε στο έτος 2, το βιβλίο δεν θα έρθει μαζί μας, θα πέσει εδώ. Και αν το αφήσουμε εκεί πέρα κάτω στο πάτωμα, μετά από λίγη ώρα θα αρχίσει να παθαίνει ζημιά και στο τέλος θα χαθεί. Για να το πάρετε, είτε πατάτε shift και πατάτε δεξί κλικ επάνω του με άδειο, χωρίς να κρατάτε κάτι στο χέρι σας. Με λίγα λόγια, αν π.χ. κάνω shift και δεξί κλικ με κάτι στο χέρι μου, δεν θα το σηκώσει, πρέπει να έχει χώρο να μπει. Ή πολύ απλά, αν είναι κάτω στο πάτωμα, πατήσετε δεξί κλικ και το πιάσετε από εδώ, θα μπει κατευθείαν στο inventory σας. Ωραία. Τι έγινε εδώ? Έχουμε, εντάξει, οπτικό μπακ. Τώρα, για να τοποθετήσετε το βιβλίο σας εδώ πάνω, απλά το κρατάτε στο χέρι και κάνετε δεξί κλικ επάνω, θα μπει εκεί και εκεί δεν έχει κανέναν φόβο να χαθεί. Το ίδιο συμβαίνει και με τα linking books. Μιας, για να φτάσετε στο σημείο να μπορείτε να τα κουβαλάτε μαζί σας χωρίς να σας πέφτουν όταν ταξιδεύετε, πρέπει να φτιάξετε νομίζω, όχι, δεν είναι, να θυμηθώ πως λεγότανε, αυτό εδώ πρέπει να είναι το block, είναι link modifier, και φτιάχνεται ως εξής, όπως λέτε είναι πανάκριβο, και
Βγάζοντας αυτό το blog, βάζοντας το βιβλίο σας μέσα εδώ, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα ενός έτους, ενός βιβλίου, μάλλον όχι ενός έτους, ενός βιβλίου. Μπορείτε να αλλάξετε κάποια χαρακτηριστικά που έχει και ένα από αυτά είναι να το κουβαλάτε μαζί σας. Λοιπόν, φτάνει με τα λόγια και πάμε να ταξιδέψουμε. Ελπίζω να μην κρασάρω, είναι στην ουσία κάνει generate έναν καινούριο κόσμο, εντελώς καινούριο κόσμο, και θα πούμε παραπάνω πράγματα αμέσως μετά. Okay. Πολύ lag, πάρα πολύ lag. Αυτό είναι το 3, δεν θα το χρειαστούμε τώρα. Και ακούω κάποιες εκρήξεις. Αυτές οι εκρήξεις είναι ένα από τα χαρακτηριστικά των καινούριων διαστάσεων. Θα μιλήσουμε σε λίγο πιο πολύ για αυτά. Αυτά είναι τα αρνητικά αυτής της διάστασης. Πολύ lag. Και για να δούμε εδώ. Λοιπόν, επειδή δεν μου αρέσει, βρίσκομαι σε ένα μέρος που γίνονται εκρήξεις. Οι εκρήξεις είναι τυχαίες, μπορεί να γίνουν οπουδήποτε. Θέλω να τονίσω, αν κοιτάξετε δεξιά, είμαι σε ύψος 128 blocks, που πάω να πει ότι είμαι πολύ πιο ψηλά από το φυσιολογικό. Και θα δούμε σε ένα λεπτάκι τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Από την ώρα που δεν έχω σκοπό να κρατήσω αυτόν τον κόσμο, αλλά ας κάνω ένα book stand εδώ και πάμε να φύγουμε. Και όπως βλέπετε με έκανε teleport ακριβώς εδώ που φτιάξαμε το βιβλίο το προηγούμενο. Για να δούμε. Αυτό είναι το H2. Τώρα, αφού ταξιδέψαμε, θα εμφανιστούν αυτά εδώ πέρα τα σύμβολα. Αυτά τα σύμβολα είναι τα σύμβολα τα οποία χαρακτηρίζουν το κάθε έτος που ταξιδεύουμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό που ταξιδέψαμε ήταν μεγάλα biomes, και αυτά τα μεγάλα biomes ήταν τα Mountain Ridge Biome, Snowy Rainforest και Lush Redwoods. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Είχε Black Sunset, που σημαίνει είχε μαύρο λιοβασίλεμα. Μάλιστα. Επειδή για το λόγο ακριβώς ότι είχε 2-3 με τα ίδια χαρακτηριστικά, είχε κάποιες αστάθειες ο κόσμος και μία από τις αστάθειες αυτές είναι οι εκρήξεις. Άλλες αστάθειες είναι το να δηλητηριάζεστε, να έχετε ναυτία, να χάνεται ο κόσμος, να το τρώει ένα συγκεκριμένο μπλοκ και σιγά σιγά να θα χαθεί όλος ο κόσμος. Υπάρχουν πάρα πολλές αστάθειες στους κόσμους, κατά πάσα πιθανότητα κατά 99% άμα κάνετε τυχαίο generate του κόσμου θα είναι ασταθής και δεν θα είναι κατοικήσιμος. Ο σκοπός του να ταξιδεύετε σε τυχαίους κόσμους είναι για να μάθετε τα σύμβολα και να φτιάξετε το δικό σας κόσμο. Και θα με ρωτήσετε εδώ πέρα, Μαλιώνε, πώς θα φτιάξουμε το δικό μας κόσμο, πώς μπορούμε να αλλάξουμε αυτά εδώ? Λοιπόν, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, μπορούμε να τα καθορίσουμε εξ αρχής. Και για να τα καθορίσουμε εξ αρχής θα χρειαστούμε ένα ακόμη γραφείο, και νομίζω πως είναι, άμα το βρω κιόλας, book. Βασικά ναι, θα χρειαστούμε αυτό εδώ πέρα, το notebook, το οποίο είναι πολύ απλά 9 χαρτάκια, αλλά πέρα από αυτό θα χρειαστούμε και επίσης ένα, ναι, το είδα, αυτό εδώ, writing desk, το οποίο writing desk θα χρειαστούμε λίγη μπογιά, μαύρη, okay, ένα φτερό και μερικά ξύλα. Φτερό έχουμε, μπογιά μαύρη μπορούμε να βρούμε, και αν δεν έχουμε εδώ πάω να σκοτώσω λίγο μερικά χταποδάκια.
και θα επιστρέψω αμέσως μόλις ξεμπερδέψω. Και μιας που είμαστε εδώ και σκοτώνουμε καλαμάρια, βρήκα λίγο κλέι, πυλό, και ας μαζέψουμε μερικά κομμάτια και να μην πνιγούμε. Λοιπόν, και αμέσως μετά θα φτιάξουμε το γραφείο μας. Okay. Και νομίζω πως είμαστε έτοιμοι για να φτιάξουμε το... Έτσι. Λοιπόν, θα χρειαστούμε αυτά τα μπουκαλάκια. Θα χρειαστούμε... Για τη μαύρη μπογιά τι χρειαζόμαστε ακριβώς? Δεν είμαι και πολύ... Α, μπορούμε να βάλουμε και κατευθείαν το δέχριο στην ωραία. Λοιπόν, ένα φτερό, ένα από αυτά, και μερικά ξύλα, πολύ όμορφα. Και επίσης θα χρειαστούμε λίγο χαρτί, το οποίο νομίζω ότι φτιάχνεται πολύ εύκολα. Κάπως έτσι, χρειαστούμε 9 από αυτά. Ναι, δεν πειράζει. Και 27 μας κάνουν. Αυτό το notebook θα το χρειαστείτε μόνο μια φορά. Μη φτιάξετε παραπάνω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή άμα το ανοίξετε, βασικά δεν μπορείτε να το ανοίξετε, χρειάζεται να βάλουμε το γραφείο κάτω. Και μάλλον θα καταλήξω να φτιάχνω και άλλο χώρο. Θα βάλουμε το γραφείο μας εδώ. Δεν μοιάζει και πολύ με γραφείο, αλλά δεν πειράζει. Μόλις πατήσετε δεξί κλικ πάνω του, θα δείτε αυτό εδώ πέρα. Παίρνετε το notebook σας και το βάζετε εδώ πέρα, σε αυτό εδώ το slot. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τίποτα πάνω στο notebook. Δεν έχουμε σημειωμένα τίποτα. Οπότε θα πάρουμε το βιβλίο μας. Θα ανοίξουμε το γραφείο. Θα το τοποθετήσουμε το βιβλίο μας εδώ και όπως βλέπετε εμφανίστηκαν πολλά περίεργα σύμβολα. Όλα αυτά τα περίεργα σύμβολα που υπήρχαν σε αυτό το έτος, πλέον τα ξέρουμε, τα μάθαμε και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και να τα τοποθετήσουμε σε δικό μας έτος. Θα ταξιδέψω στο έτος 3 αμέσως μετά. Μην ξεχάσω να φτιάξω ένα βιβλίο επιστροφής. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, έτος 3. Φύγαμε. Για να μάθουμε και άλλα πράγματα. Λοιπόν, είναι φυσιολογικό αυτό που χάνεται ο κόσμος. Λοιπόν, όπως βλέπω εδώ, είμαστε σε ωκεανό. Σε νορμάλ επίπεδο. Και τέλεια, βρήκα ακριβώς αυτό που ήθελα, χωρίς να το ζητήσω. Λοιπόν, αυτά εδώ πέρα είναι κάποια τέλεια αντικείμενα, τα οποία λέγονται κρίσταλα. Είναι λίγο δύσκολο να τα κάνουμε mine. Βασικά ψέματα, δεν είναι τα κρίσταλα, είναι αυτό που σας έλεγα ότι χάνεται ο κόσμος και δεν είναι τελικά αυτά που ήθελα. Όπως λέτε, αυτά προχωρούν, μεγαλώνουν και επειδή και αν κρίνω από την ταχύτητά τους έχουμε και υπάρχει ένα χαρακτηριστικό το οποίο κάνει το χρόνο να περνάει πιο γρήγορα, τα φυτά να μεγαλώνουν πιο γρήγορα και επίσης και αυτό να μεγαλώνει πιο γρήγορα. Υπάρχει το άσπρο, αυτό εδώ πέρα το... δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, τόσο πάνω να το ονομάσω. Υπάρχει το άσπρο, το κόκκινο και το μαύρο. Παρ' όλα αυτά εμείς βλέπουμε τώρα το άσπρο. Βλέπουμε πράσινο ηλιοβασίλεμα και μαύρο ουρανό. Όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά, μπορούμε να αλλάξουμε και να πειράξουμε. Στην τελική αυτό εδώ το άσπρο θα καταπιεί όλο τον κόσμο, οπότε καλά θα κάνουμε να την κάνουμε από εδώ και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να χαραμίσω το stand εκεί. Οπα. Και πάμε να φύγουμε. Ωραία. Ας πάρουμε το βιβλίο μας, το έτος 3, και πάμε να το τοποθετήσουμε απευθείας εδώ για να το μάθουμε. Να σημειώσουμε ότι μόλις το τοποθετήσουμε, πλέον το ξέρουμε, μπορούμε να βγάλουμε το notebook, να το πάμε
σε άλλο γραφείο, κάπου αλλού, να το δώσουμε. Δεν είμαι σίγουρος αν μπορούμε να το δώσουμε σε ένα φίλο μας. Δεν είμαι και πολύ σίγουρος. Πάντως, κρατήστε στο μυαλό σας ότι δεν χρειάζεται να κρατάτε τα βιβλία σας εδώ πάνω για να... Ναι, καταλάβατε το point. Ωραία. Πάμε να φτιάξουμε ένα νέο έτος. Το έτος νούμερο 4, αλλά... βασικά πάμε να ταξιδέψουμε σε κανένα δυο έτη ακόμα. Μην ξεχνάμε να φτιάξουμε και μερικά βιβλία επιστροφής. 1, 2, αυτά προς το παρόν. Και ας φτιάξουμε και ένα ακόμη για να ταξιδέψουμε. Και ένα ακόμη εδώ. Λοιπόν, πάμε να ταξιδέψουμε στο έτος νούμερο 4. Ας έχω αυτό στο χέρι. Σε περίπτωση που χαθείτε σε κάποιο έτος, ξεχάσετε να πάρετε ένα βιβλίο επιστροφής μαζί σας. Λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν μπορείτε να ξαναγυρίσετε. Υπάρχουν κάποια σημεία του κόσμου. Όπως βλέπετε σε αυτό εδώ το έτος έχω πείνα. Και αν δεν φορούσα... Όχι, πάνω πλέον δεν επηρεάζει. Έχω αδυναμία και επίσης άμα κάνω mine, κάνω πολύ αργά mine. Δεν λαγκάρει το παιχνίδι, απλά κάνω πολύ αργά mine. Για να δούμε. Υπάρχουν κάποια σημεία στον κόσμο. Τα βρίσκεται πολύ σπάνια. Είναι τρύπες οι οποίες φτάνουν μέχρι κάτω. Μοιάζουν σαν να... έχει κολλήσει ο κόσμος, αλλά στην ουσία δεν έχει κολλήσει ο κόσμος. Αν πηδήξετε εκεί μέσα, σας πετάει αμέσως στον αρχικό κόσμο. Είναι η μόνη σας ελπίδα να γυρίσετε πίσω και να σώσετε τον κόσμο σας. Δεν υπάρχει καμία μα καμία άλλη λύση. Δεν μπορείτε να επιστρέψετε αλλιώς, αν δεν έχετε βιβλίο. Οπότε προσοχή. Πάντα κουβαλάτε ένα βιβλίο μαζί σας. Οπωσδήποτε, για πανενδεχόμενο. Λοιπόν, νομίζω ήταν το 4 που... Ναι, ωραία. Οπότε έχουμε πάει στο 2, στο 4. Πάμε και μία βόλτα στο 5. Okay. Που βρίσκομαι. Ενδιαφέρον. Όπου και να βρίσκομαι, δεν θέλω να ξανάρθω, οπότε πάμε να φύγουμε. Λοιπόν, ας πάρουμε και το έτος 5, να το μάθουμε και αυτό. Έτος 5, το μάθαμε και αυτό. Λοιπόν, μας έμεινε τώρα το έτος 6, στο οποίο δεν θα ταξιδέψουμε, αλλά το έφτιαξα για έξτρα έτος. Αν το τοποθετήσουμε το έτος 6 εδώ, ή βασικά όχι το 6, οποιοδήποτε άλλο στο οποίο δεν έχουμε ταξιδέψει, στο οποίο άμα το ανοίξουμε είναι άδειο, πάρουμε αυτό το έτος και το τοποθετήσουμε εδώ. Καταρχήν μπορούμε να το ονομάσουμε. Ας το ονομάσουμε... Ένα. Βασικά όχι, δεν μ' αρέσει το Leonid G Arena. Θα το ονομάσουμε για να δούμε πώς το ονομάσουμε. Νέο έτος 1. Ωραία. Λοιπόν, έτσι γιατί μπορούμε. Άραγε γράφει στα ελληνικά, όχι βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, τώρα να προειδοποιήσω, όταν ξεκινήσετε να φτιάχνετε καινούργια έτη, ότι να προσέχετε, μην πατήσετε κάτι που δεν θέλετε, δεν υπάρχει επιστροφή, δεν μπορείτε να σβήσετε κάτι που πατήσατε εδώ πέρα. Οπότε προσέχετε τι πατάτε και προσέξτε λίγο στα επόμενα λεπτά που θα εξηγώ λίγο
το τι ακριβώς παίζει, για να μην έχετε ανομαλίες στον κόσμο σας και να είναι σταθερός ο κόσμος. Λοιπόν, καταρχήν, πρώτα απ' όλα δεν ξεκινάμε από το biome. Ξεκινάμε από εδώ, biome controller, και υπάρχουν διάφορα είδη. Λοιπόν, για τώρα μόνο και μόνο για αυτό, επειδή είναι πολύ σημαντικό, θα μπω στο cheat mode και θα πάρω το notebook από το creative. Το notebook από το creative έρχεται έτοιμο. Όταν λέω έτοιμο, νομίζω βασικά όχι από αυτό το creative, αλλά από αυτό το creative εδώ, αυτό το notebook. Λοιπόν, αυτό το notebook έρχεται έτοιμο με όλα τα biomes και όλα τα χαρακτηριστικά είδη μέσα. Οπότε, άμα θέλετε να το πάρετε από εκεί, ελεύθερα. Λοιπόν, αυτά εδώ πέρα θα τα εξηγήσω λίγο ένα-ένα, έχουν σημασία. Λοιπόν, το checker board biomes είναι στην ουσία που κάνει στις κακέρες από biomes, και επιτρέπεται να διαλέξετε μόνο δύο από αυτά. Αν διαλέξετε κάποια παραπάνω, θα έχετε αστάθειες στον κόσμο σας. Στο huge biomes μπορείτε να διαλέξετε από 3 και πάνω, πρέπει να διαλέξετε τουλάχιστον 3. Στο large biomes είναι μέχρι 3. Στο medium biomes είναι 2, νομίζω. Στο native biome controller δεν έχω ιδέα. Στο single biome είναι μόνο ένα biome. Στα small biomes είναι μόνο ένα biome. Και tiny biomes πάλι μόνο ένα. Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος κιόλας, μπορείτε να δείτε και στο forum τους. Μην πολύ βασίζεστε σε αυτά που λέω, αλλά είμαι αρκετά σίγουρος ότι είναι κάπως έτσι. Λοιπόν, οπότε άμα θέλετε να φτιάξετε, προσοχή με τα biomes, πολύ προσοχή. Λοιπόν, τώρα εδώ στο δεύτερο tab είναι το lighting. Το lighting είναι ο φωτισμός. Μπορείτε να βάλετε το bright, το φωτεινό, το dark, το σκοτεινό και το standard. Δεν έχει να κάνει με το αν θα κάνουν spawn τα mobs, ναι. Ακόμη και αν είναι φωτεινό και είστε σε μια σπηλιά, θα είναι σαν να είναι μέρα μέσα στη σπηλιά, αλλά τα mobs θα κάνουν spawn, θα συνεχίσουν, δεν τα επηρεάζει ο φωτισμός αυτός ο συγκεκριμένος. Πάλι θα πρέπει να βάλετε δάδα για να μην κάνουν spawn. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ναι, ότι αυτό είναι το φωτεινό, το σκοτεινό και το standard. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εδώ διαλέγουμε τον ουρανό μας, φτιάχνουμε τον ουρανό μας. Έχουμε σύννεφα, έχουμε την ομίχλη. Η ομίχλη είναι ορίζοντα στην ουσία. Ο ουρανός, είπαμε, ναι, τα σύννεφα, η ομίχλη, ορίζοντα αλλιώς. Sky είναι ο ουρανός, sunset είναι το ηλιοβασίλεμα, ή ο ήλιος στην ουσία. Και όπως βλέπετε έχουμε διάφορα χρώματα, πράσινο, κόκκινο, άσπρο, μπλε, μαύρο. Εκτός από το μαύρο, που δεν ξέρω αν συνδυάζεται με τα άλλα, έχουμε αυτό το chromatic, το οποίο είναι πολύχρωμο, που πάνε να πει ότι θα αλλάζουν κάθε τόσο, αν δεν κάνω λάθος. Μπορούμε να βάλουμε, να κάνουμε συνδυασμούς. Αν διαλέξετε μπλε και μαύρο, μπλε και μαύρα σύννεφα, δεν ξέρω αν θα γίνουν κάτι, αλλά αν διαλέξετε σίγουρα μπλε και άσπρα θα βγουν γαλάζια, αν διαλέξετε μπλε και κόκκινα θα βγουν μοβ, κάπως έτσι, και πάει λέγοντας. Μπορείτε να κάνετε πολλούς τρελούς συνδυασμούς. Συνεχίζουμε μετά στο terrain feature, το οποίο είναι το τι θα κάνει spawn. Επίσης μπορείτε να διαλέξετε ό,τι θέλετε εδώ. Αν θα έχει χωριά, αν θα έχει strongholds. Αυτό εδώ το star fissure είναι αυτό που σας έλεγα, που νόμιζα ότι είδαμε. Είναι πολύ ωραία κρίσταλα. Νομίζω, ναι. Veins.
όχι, αυτά τα crystals είναι. Τα Star Fissure είναι αυτά που έλεγα, που είναι σαν τρύπες στη γη, τα οποία θα σας γυρίσουν πίσω στο Overworld. Οπότε αν χαθείτε, φτιάχνετε καινούριους κόσμους μέσα από τα έτη μέχρι να βρείτε ένα τέτοιο. Λοιπόν, και τέλος πάντων, με λίγα λόγια, μπορείτε να προσθέσετε ό,τι θέλετε από αυτά, δεν θα προκαλέσει αστάθειες. Αλλά ξέρετε, κρατήστε λίγο λογική πάνω σε αυτά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Terrain generation είναι το πώς θα κάνει generate ο κόσμος σας. Στην ουσία θα είναι cave world, που σημαίνει ότι θα είναι μια σπηλιά. Στην ουσία νομίζω ότι παίρνει το seed από το nether και απλά δεν είναι το nether, είναι κανονικός κόσμος. Στην ουσία δηλαδή θα κάνετε spawn μέσα σε σπηλιά, όλος ο κόσμος θα είναι μια σπηλιά. Το flat είναι το κλασικό flat. Σε ύψος 124 περίπου, αλλά flat. Το standard terrain, το standard, δεν έχει πολλά να πω. Void είναι, αν επιλέξετε αυτό, ό,τι και να επιλέξετε από επάνω, από biomes ή από controllers, τέλος πάντων δεν έχει σημασία, γιατί το void θα είναι μόνο η πλατφόρμα που εμφανίζεστε και τίποτα άλλο. Θα είναι ένας άδειος κόσμος, τελείως άδειος. Δεν θα έχει τίποτα, μα τίποτα, μα τίποτα. Το μόνο που μπορείτε να αλλάξετε στο void είναι το χρώμα του ουρανού και κάποια άλλα effect όπως το weather και το time. Λοιπόν, πάμε στο time. Time είναι ο χρόνος, όπως ξέρετε. Μπορείτε να επιλέξετε να είναι συνέχεια μέρα, συνέχεια χαραυγή, συνέχεια νύχτα, να περνάει γρήγορα ο χρόνος, δηλαδή πιο μικρές μέρες και πιο μικρές νύχτες, κανονικός χρόνος και αργός χρόνος. Weather, ο καιρός, γράφουν πάνω τι ακριβώς είναι το καθένα. Το no weather σημαίνει μόνιμη ηλιοφάνεια, δεν έχει καιρό, τίποτα. Συνεχίζουμε στα world modifier. Με αυτά θα σας πρότεινα να μην πειράξετε το accelerated. Βασικά το accelerated δεν θα σας προκαλέσει πολλές αστάθειες, αλλά το dense ores σας δίνει έναν κόσμο με περισσότερα ores, πολύ περισσότερα ores, αλλά είναι 100% σίγουρο ότι θα ανασταθείς ο κόσμος σας. Meteors είναι μετεωρίτες. Φροντίστε να το τσεκάρετε, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι κάτι τεράστιες μπάλες φωτιάς που πέφτουν. Φροντίστε να το τσεκάρετε βέβαια σε creative, γιατί ναι, θα καταλάβετε όταν το δείτε. Scorched surface, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, μπορείτε να το τσεκάρετε. Skylands είναι νησιά στον αέρα. Spontaneous explosions είναι αυτό που είδαμε με τις εκρήξεις, τις τυχαίες εκρήξεις. Και accelerated μιλήσαμε. Το charged είναι, έχει κεραυνούς, είτε βρέχει είτε όχι, όλη την ώρα. Λοιπόν, αυτά πάνω στα biomes. Ας βγάλω αυτό το notebook. Πάτσε, καταλάβω στο κουμπί. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι το notebook. Κάτσε να το τσεκάρουμε λίγο. Αυτό είναι το δικό μου. Το άλλο που πήγε. Ναι, μάλλον το χάσαμε. Ναι. Λοιπόν, βγαίνω από creative. Ωραία. Λαγκάρουμε λίγο. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων, αυτά για αυτό το επεισόδιο. Βασικά, πριν κλείσω, αφού ήμουν ήδη στο creative. Ναι.
Πάμε λίγο ξανά στο cheat mode. Να σας πω και δύο πράγματα ακόμη για το linking book και θα κλείσουμε αμέσως μετά. Ας βγάλουμε λίγο ένα linking book, το τοποθετούμε κάτω και πάμε να δούμε λίγο, να φτιάξω ένα βιβλίο. Η ίδια λειτουργία που θα κάνουμε με το linking book, με αυτό εδώ πέρα, μπορείτε να την κάνετε και με τα ages. Πολύ απλά βάζετε το age, ωραία. Μπορείτε να το μετονομάσετε εδώ. Να θυμίσω ότι το age, όταν το αλλάζετε όνομα, μπορείτε να το αλλάξετε μόνο μια φορά πριν βάλετε τα biomes μέσα. Οπότε να το έχετε υπόψη σας. Μετά μπορείτε να τα αλλάξετε μόνο εδώ όνομα. Μπορείτε να το ονομάσετε όπως θέλετε, να το βγάλετε και το βιβλίο σας θα έχει αυτό εδώ το όνομα και ακόμη και όταν το βάλετε κάτω θα γράφει αυτό εδώ από πάνω. Λοιπόν, οπότε αυτό. Επίσης, αυτά εδώ πέρα τα 5 κουμπάκια είναι intralinking, σημαίνει ότι μπορείτε να ταξιδεύετε μέσα στην ίδια διάσταση από μέρος σε μέρος, κάτι που δεν επιτρέπεται αν δεν περάσετε το βιβλίο σας από αυτή τη διαδικασία, άμα δεν το βάλετε εδώ. Disarm σημαίνει ότι αν το έχετε επιλεγμένο και κάποιος χρησιμοποιήσει το βιβλίο, όλα του τα αντικείμενα θα πέσουν κάτω, χρησιμεύει για παγίδες σε σερβερ. Είναι πολύ χρήσιμο, μπορείτε να βάλετε το βιβλίο σας πάνω σε ένα stand και κάποιος που θα πάει να το χρησιμοποιήσει να ταξιδέψει και να αφήσει όλα του τα πράγματα πίσω μαζί και την πανοπλία του. Generate platform σημαίνει ότι εκεί που πηγαίνει θα φτιάχνει μια πλατφόρμα ωραία ωραία από εκεί κάτω, από κάτω σας, οπότε είστε σίγουροι ότι όποτε και να γυρίσετε σπίτι, αν για παράδειγμα δεν θα έχει σκάψει κάποιος κάτω από το σημείο που κάνετε spawn ή που εμφανίζεστε ή που κάνετε teleport για να σας τη στήσει. Okay, που είχαμε μείνει εδώ. Generate platform, ναι, ωραία. Μετά ακολουθεί το following, το οποίο είναι από τα αγαπημένα μου. Θα πούμε ακριβώς τι είναι. Και αυτό εδώ το maintain momentum, πώς να το εξηγήσω, σε περίπτωση που πέφτετε από ψηλά και κάνετε τηλεμεταφορά, θα κρατήσετε την ταχύτητά σας, και στην ουσία και να την κάνετε τηλεμεταφορά θα πάθετε ζημιά. Αυτό χρησιμοποιεί πιο πολύ σε πύλες που θα δούμε αργότερα, που φτιάχνουμε πύλες, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ακριβώς αυτό το στοιχείο, γιατί τρέχοντας μέσα από την πύλη δεν θα χρειαστεί να κόψουμε φορά, όχι για μας τόσο πολύ όσο για τα αντικείμενα, γιατί μέσα από αυτές τις πύλες περνάνε και τα minecarts και τα αντικείμενα και τα mobs και τα πάνω κάτω όλα. Λοιπόν, και πάμε στο τελευταίο που είναι το following. Το following είναι, όπως είδατε πριν που έκανα τηλεμεταφορά από εκεί εδώ και μας έπεσε το βιβλίο, το following μας διορθώνει ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Αν κάνουμε δεξί κλικ και κάνουμε τηλεμεταφορά, όπως βλέπετε το βιβλίο δεν είναι εκεί αλλά είναι στα χέρια μου. Και αυτό ισχύει και για τις υπόλοιπες διαστάσεις. Να πω επίσης ότι αυτά τα βιβλιαράκια μπορούν να γίνουν πολύ τέλεια πύλες, πολύ ωραίες πύλες για την κόλαση, για τον Nether. Απλά πηγαίνετε στην κόλαση, φτιάχνετε ένα linking book από την κόλαση, γυρνάτε πίσω, το τοποθετείτε κάπου και ορίστε, έχετε μια πύλη χωρίς να κάνει φασαρία και μέσα στο σπίτι σας. Από την ώρα που δεν έχω πάει ακόμα στην κόλαση, δεν νομίζω ότι μπορώ να το δείξω, αλλά μόλις πάω θα το δούμε και αυτό. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Άμα σας άρεσε, κάντε ένα, όχι like, ένα μου αρέσει από κάτω. Αφήστε τα σχόλιά σας. Γραφτείτε στο κανάλι για τα επόμενα βίντεο. Ευχαριστώ και πάλι και από μένα. Γεια σας.